Καλωσορίσατε στον κόσμο συναλλαγών της Easy Forex. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το δρόμο σας μέσα στη ζούγκλα των πολύπλοκων πληροφοριών του Forex. Να το κάνουμε εύκολο. Αυτό το πραγματοποιούμε παρέχοντάς σας φιλικές και εύχριστες πλατφόρμες συναλλαγών και με μια μεγάλη ποικιλία έξυπνων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς. Στο ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς, η πείρα είναι σημαντική. Από το 2003 είμαστε υπερήφανοι για την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι παγκοσμίου κλάσης Forex εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας? Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, 8 Ιανουαρίου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Ελλάδας για ανάκτηση της αξιοπιστίας της στον Αντώνη Σαμαράς σε κοινές δηλώσεις του με την Άγγελα Μέρκελ. Από την πλευρά της, η Γερμανίδα Καγκελάριος εξέφρασε τη χαρά της για τη συνάντηση, λέγοντας πως αντικείμενό της θα είναι και η πρόοδος της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος. Κατευθύνσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη μείωση του κόστους λειτουργίας του κράτους και την αναβάθμιση στο υψηλότερο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, έδωσε ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς τους υπουργούς. Εντολή στους Πεπόνη και Μουζακίτη να ζητήσουν τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν γίνει ή όχι επεμβάσεις στο USB που περιείχε τη λίστα Lagarde, έδωσε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όξυτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγόρησε για συγκάλυψη στην υπόθεση της λίστας και ότι δεν θέλει ούτε κάθαρση ούτε δικαιοσύνη, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Αναστάτωση στη Δημάρ μετά τη διαγραφή Βουδούρη και Μουτσινά. Η προληπτική διαγραφή μας δεν συνάδει με το δημοκρατικό πνεύμα του κόμματος, δήλωσαν οι διαγραφέντες βουλευτές, ενώ ο Πάρης Μουτσινάς, μιλώντας στο Ράδιο 1, υποστήριξε ότι είναι ανεξάρτητος, αλλά παραμένει στη Δημάρ. Παραμένω, είμαι μέλος Δημοκρατικής Αριστεράς και είμαι κατά έναν τρόπο παράξενα ανεξάρτητος βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι είπαν ότι οδεύεται για το ΣΥΡΙΖΑ και ότι ετοιμάζεται να πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι θα βολευόντουσαν πάρα πολύ, αλλά ο Μουτσινάς αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ το 2009 αρχές, κύριε Αναστασίου, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εμφάνιζε τις παιδικές αρρώστιες τότε με τα Δεκεμβριανά. Ναι. Και είχα διαφωνήσει πολλαπλά, ας πούμε, γιατί είπα τελικά οι συνιστώσεις πραγματικά είναι έξω τη λογική του συνασπισμού. Ωστόσο όμως εγώ δεν στέκομαι κριτικά έτσι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν με αφορά αυτή τη στιγμή να αλλάξω κόμμα. Παραμένω στη θέση Δημοκρατική Αριστερά που ήταν η μόνη ελπίδα για την αριστερά να προχωρήσει τα ζητήματα της αριστεράς στον τόπο με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση αυτή, αλλά με επαρκή, με σοβαρή τοποθέτηση, αντιστάσεις και δυνατότητα να αλλάξουμε τα πράγματα. Δυστυχώς αυτά δεν τα αλλάξαμε σαν ηγεσία. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει μια μετάλλαξη στην πολιτική μας μέσα στην κυβέρνηση αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι οι θέσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι ρεαλιστικές και το αριστερό δίκτυο θα τις αναδείξει και θα τις προσαρμόσει. Θα αλλάξουμε σχετισμούς και πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στα πράγματα έτσι και τελικά θα βοηθήσουμε τη χώρα και την Δημοκρατική Αριστερά. Κύριε Μουτσινά, θα ψηφίσετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ή την πρόταση της Δημάρ και των. Δεν υπάρχει πρόταση ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση, όπως ξέρετε, με τον κύριο Βουδούρη αμέσως πριν τη νέα χρονιά. Ναι. Ένα δελτίο τύπου που έλεγε σαφέστατο ότι εμείς θέλουμε να μπουν στο κάδρο και ο κύριος Βενιζέλος, γιατί κρατούσε τη λίστα πάνω από ένα χρόνο και δεν την αξιοποίησε. Είναι σημαντική πολιτική και νομική ευθύνη. Αλλά και άλλοι οι οποίοι είχαν τη λίστα και δεν την αξιοποίησαν, ή απλωσδόη ή οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης κλπ. Και ο υπουργός φυσικά, ο κύριος Κωνσταντίνου. Άρα λοιπόν εμείς δεν είμαστε στη λογική, αν ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει αυτό, δεν λέει, καλά κάνει και το λέει, εμείς θα ψηφίσουμε και στις δύο κάλπες και τον Προξεντίνο και τον Βενιζέλο. Άρα θα ψηφίσετε την πρόταση που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι δύο οι προτάσεις, μία του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη της κυβέρνησης. Εμείς λέμε και άλλοι πρέπει να είναι, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα να βάλουμε. Εμείς θα βάζουμε και για τον ΣΔΟΙ. Το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, εσείς αναγκαστικά θα ψηφίσετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε, Μωρογιά? Όχι, παιδί μου, δεν το λέω. Εμείς αμέσως, γιατί θεωρήσαμε, όπως θεωρούσε και η Δημοκρατική Αριστερά πριν από μερικές μέρες, όταν έλεγε τελικά ο καθένας που ευθύνεται θα μπει βαθιά του μαχαίρι στο κόκκαλο για την κάθαρση κλπ. Στο μεταξύ, ανεξάρτητοι Έλληνες ζητούν παραπομπή των Παπα-Κωνσταντίνου Βενιζέλου αλλά και των Παπανδρέου και Παπαδήμου.
Αποσύρθηκε η διάταξη που εξαιρούσε ελεύθερους επαγγελματίες με εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διευκολύνσεις στην πληρωμή λογαριασμών και απαγόρευση διακοπής της παροχής λογοχρεών από Νοέμβριο έως Μάρτιο και Ιούλιο έως Αύγουστο περιλαμβάνει ο νέος κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκπώνει στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Λευκό είναι το τοπίο σε αρκετές περιοχές της Αττικής όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με τον υδράργυρο σε πολύ χαμηλές τιμές. Ομαλά διεξάγεται από το μεσημέρι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ωστόσο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε ετοιμότητα. Του χτερό κρύο και στη Μαγνησία, τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, κλειστά παρέμειναν σήμερα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στο Νότιο Πύλιο, εκτός από τα καλά νερά που λειτουργήσαν κανονικά. Χιονόπτωση σημειώθηκε και στη Σκιάθο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Περισσότερες από 67 εκατομμύρια εγγραφές και καταχωρήσεις προσωπικών δεδομένων πολιτών κατήχε παράνομα η εταιρεία παροχής υπηρεσιών στη Δάφνη, στην οποία πραγματοποιήθηκε ευνηδιαστική επιχείρηση από την οικονομική αστυνομία. Στις υπόλοιπες τοπικές ειδήσεις, σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16 και 16 λεπτά το μεσημέρι 40 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λίμνου με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα που έγινε ιδιαίτερα αισθητός όμως και στη Μαγνησία. Σύμφωνα με τη σεισμολόγο Βάρδιας που ρωτήθηκε από το magnesianews.gr, η σεισμική δραστηριότητα θα μελετηθεί χωρίς να εμπνέει προς το παρόν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Τη βεβαιότητα ότι ο διοικητής του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Βόλου που κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ήδη έχει προφυλακιστεί θα δικαιωθεί, εξέφρασε ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Συνέλης, μιλώντας στο Ράδιο 1 ενώ εξαπέλυσε βολές κατά του τμήματος δίωξης της Θεσσαλονίκης που έστησε την επιχείρηση. Καταρχήν, το τηλέφωνο του κυρίου του προϊσταμένου της δίωξης ναρκωτικών δεν παρακολουθεί το. Από τη στιγμή λοιπόν που ζητήσαν την παρακολούθηση, εάν πραγματικά πιστεύαν ότι ο προϊστάμενος συνδίωξης ναρκωτικών είχε ενεργό συμμετοχή σε αξιόπινες πράξεις, όφειλαν και έπρεπαν αυτοί που το κάνουν να ζητήσουν και την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του προϊσταμένου συνδίωξης ναρκωτικών. Παρακολουθούσαν μόνο το τηλέφωνο του πληροφοριοδότη. Ένα μεγάλο ατόπιμα που έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Διότι αν παρακολουθούσαν και το τηλέφωνο του ιδίου του προσταμένου του δίωξης ναρκωτικών, θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνολική εικόνα. Δεύτερον, δεν προκύπτει από τις συνομιλίες, και αυτό το τονίσα καλύψει, όφελος του προϊσταμένου. Ούτως ή άλλως, ήταν ένας πολύ επιτυχημένος αστυνομικός. Ξέρετε ότι στην ασφάλεια... Με ανορθόδοξο τρόπο όμως κατηγορείται. Θα το δούμε. Ο αστυνομικός διευθυντής άλλαξε πάρα πολλούς, δεν άλλαξε το συγκεκριμένο. Γιατί δεν τον άλλαξε? Λόγω των ικανοτήτων που είχε και των επιτυχιών που είχε. Δεν αντιλαμβάνονται στην αστυνομία ότι διαλύουν την ελληνική αστυνομία. Η δίωξη ναρκωτικών έχει μια ιδιαιτερότητα. Έθελε ότι πάντες. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει πληροφοριοδότες. Με πληροφοριοδότες βγαίνουν οι δουλειές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και το ξέρουν πάντες. Κύριε Συνέλη, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ξεκάθαρο έτσι, για τη βάση της κουβέντας μας. Ο πελάτης σας αποδέχεται την κατηγορία ότι έδινε σε έμπορο ναρκωτικών και όχι σε πληροφοριοδότη ναρκωτικά αποκατασχεμένα γιατί ο έμπορος ναρκωτικών του κάρφωνε ανταγωνιστές του. Αυτό είναι πολύ βέβαια. Κρίσιμο. Όχι βέβαια. Όχι λέτε. Τι λέω. Μάλιστα. Εδώ προσέξτε. Είναι μια συγκεκριμένη υπόθεση η οποία γίνεται στην Αθήνα. Δεν είναι μόνος του. Είναι με 9 άλλα άτομα. Συναδέλφους του. Δεύτερο, σχηματίζεται ποινική δικογραφία η οποία ποινική δικογραφία σχηματίζεται στην Αθήνα, όχι στο Βόλο. Στη Γαδά παραπέμπεται να δικαστεί αυτό τον Απρίλιο του 2013 στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων με βαρύτητες κατηγορίες. Φωτογραφίζονται τα ναρκωτικά που βρίσκονται, ζυγίζονται, υπάρχουν όλες οι εκθέσεις. Άρα λοιπόν πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Μόνο στη σφαίρα της φαντασίας. Γι' αυτό είπα ότι ποινικοποιούμε τον προφορικό λόγο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται συναλλαγή με εμπόρους προκειμένου να εξαρθρωθεί ένα κύκλωμα ναρκωτικών επεσήμανε με δηλώσεις του στο Ράδιο 1 ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας Απόστολος Σαλαμάνας, ο οποίος τόνισε ότι είναι νωρίς ακόμη για συμπεράσματα στην υπόθεση. Όταν ξεκινά μια τέτοια επιχείρηση, ενημερώνεται καταρχήν ο άμεσος προϊστάμενος του διοικητή δίωξης ναρκωτικών, που είναι ο διοικητής ασφαλείας και δεν είμαι εγώ. Δευτερευόντως, ενημερώνομαι εγώ ότι θα φύγουν και θα πάνε εκτός έδρας. Τριτευόντως, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας, εδώ ο εισαγγελέας υπηρεσίας. Και τέταρτος, ενημερώνεται ο εισαγγελέας του τόπου στον οποίο θα μεταβούν, συν η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, είτε λέγεται υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, είτε δεν ξέρω
κάποια άλλη ή το τμήμα ασφαλείας. Τώρα, το αν υπάρχουν κάποιες, το αν υπάρχουν, έτσι επαναλαμβάνω, γιατί δεν θα σχολιάσω καθόλου την ουσία αυτής της υπόθεσης. Το αν στην διαδικασία της εξέλιξης της επιχείρησης κάποιοι από τους συμμετέχοντες ή ο ίδιος ο διοικητής προβούν σε κάποιες παράνομες ενέργειες, αν προβούν, αυτό το ξέρει μόνο ο επικεφαλής και ίσως αυτοί που συμμετέχουν. Ούτε εγώ το ξέρω, ούτε ο διευθυντής ασφαλείας, ούτε ο εισαγγελέας του τόπου στον οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή η επιχείρηση, ούτε κάποιος άλλος. Για ποιο λόγο κάποιος πληροφοριοδότης να συνεργαστεί με την αστυνομία, ίσως αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Θα σας πω πολύ απλά. Πολλές φορές κάποιοι οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών θέλουν να μπουν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και συγκεκριμένα στις διαδικασίες του άρθρου 27 του νόμου για τα ναρκωτικά. Ναι. Δηλαδή οι ίδιοι έχουν κατηγορηθεί κάποια στιγμή για εμπόριο ναρκωτικών και ο νόμος δίνει το δικαίωμα αν κάποιος που έχει κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών δώσει πληροφορίες ώστε οι αστυνομικές αρχές να ξεσκεπάσουν ένα κύκλωμα ίσως μεγαλύτερης βαρύτητος από αυτό στο οποίο ο ίδιος ενέχονταν, mm-hmm. Να έχει να ανασταλεί η δίωξή του, να μπει γενικά να έχει μια ευεργετική. Άρα αυτό είναι το νόμιμο. Το νόμιμο αυτό είναι. Αυτό είναι το νόμιμο. Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή η οποία έχει να κάνει σχέση με ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών, ανταλλαγή ναρκωτικών, πώληση ναρκωτικών, να δοθούν ναρκωτικά σε τοξικομανείς ή πληροφοριοδότες για χρήση κτλ. Αυτά είναι όλα παράνομα. Μην προδικάζουμε τίποτα. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όταν θα τελεσιδικήσει αυτή η υπόθεση, τότε θα μπορέσουμε ο καθένας να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Προς το παρόν, ας αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, και μιλώ για τους δικαστές, για τους αγγελείς, να κάνουν τη δουλειά τους, να την κάνουν όπως ξέρουν αυτοί. Και όταν θα τελειώσει, ας πάρουμε κι εμείς τις αποφάσεις μας ή ας καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Και εγώ δεν θα ήθελα ούτε να παραπλανήσω, ούτε να οδηγήσω σε κάποια πρώιμα συμπεράσματα. Ένα αναμονή του οπτικού ακουστικού υλικού έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου αστυνομικοί του Βόλου χειροκροτούσαν το συλληφθέντα αστυνομικό και αποδοκίμαζαν συναδέλφους τους των μεταγωγών, βρίσκεται η Ένωση Αστυνομικών Μαγνησίας. Απέναντι σε αδιέξοδα βρίσκεται πλέον το πάλε ποτέ δυνατό Πασόκ και στη Μαγνησία, αφού δεν διαθέτει ούτε γραφεία για να στεγαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το magnesianews.gr, τα γραφεία του κόμματος Συνοδό Δημητριάδος σφραγίστηκαν, καθώς τα συσσωρευμένα χρέη από ενίκεια προς τον ιδιοκτήτη του κτηρίου έφτασαν τις 30.000 ευρώ. Λιγότερα κατά 3.800 θα είναι τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν στη Μαγνησία για το 2013, καθώς οι ιδιοκτήτες τους κατέβησαν τις πινακίδες της κυκλοφορίας για να μην επιβαρυνθούν οικονομικά με τα τέλη κυκλοφορίας, όπως διαπιστώθηκε από την κίνηση στις εφορίες της Μαγνησίας. Η οικονομική κρίση χτυπά και τα ναυταθλητικά σωματεία του Βόλου, καθώς από χθες η εξωτερική πισίνα στο κολυμβητήριο του Βόλου έβαλε λουκέτο μέχρι το τέλος Απριλίου λόγω του υψηλού κόστους θέρμανσής της με φυσικό αέριο. Στον τρίτο μήνα εργασίας, αλλά χωρίς να έχουν πάρει μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ, εισήλθαν οι εργαζόμενοι στα πεντάμινα της Μαγνησίας, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, όλα πάνε καλά για την τελική συμφωνία, θα βγει ανακοίνωση από την ΠΑΕ, δήλωσε στο magnesiasports.gr ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης, επιβεβαιώνοντας την ουσία τη συμφωνία ανάμεσα στον Παναγιώτη Ποτσιβάλη και την ομάδα των φωτιωτών επιχειρηματιών που εκπροσωπεί για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου. Αύριο στο μεταξύ η ομάδα αντιμετωπίζει στο Πανθεσσαλικό στάδιο τον Αστέρα Τρίπολης και το κύπελο Ελλάδος. Έναν ακόμη ποδοσφαιριστή αναμένεται να αποκτήσει νίκη Βόλου την περίοδο του Ιανουαρίου. Στο μεταξύ την Παρασκευή αντιμετωπίζει τον Εθνικό Γαζόρου στις Σέρες. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλώς ορίσατε στον κόσμο συναλλαγών της Easy Forex. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το δρόμο σας μέσα στη ζούγκλα των πολύπλοκων πληροφοριών του Forex. Να το κάνουμε εύκολο. Αυτό το πραγματοποιούμε παρέχοντάς σας φιλικές και εύχριστες πλατφόρμες συναλλαγών και με μια μεγάλη ποικιλία έξυπνων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς. Στο ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς, η πείρα είναι σημαντική. Από το 2003 είμαστε υπερήφανοι για την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι παγκοσμίου κλάσης Forex εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας?